Τι λέγατε, γιατί μη φωνάξατε εδώ. Άλλο σε ρωτάω. Άλλο ρωτάω. Φωνάξαμε, είπαμε το όνομά σου και είπα να ακούσω. Τυχαία είπατε το όνομά μου, ενώ τυχαία εκείνη την ώρα έλεγα το δικό σου όνομα. Όντως. Αλήθεια σου λέω. Λέω, Νίκος, γιατί μιλάει τόση ώρα με την Κωνσταντίνα και μην τα μιλήσω τυρία. Μα άκουσα να το λέω. Την ρώτησα. Απ' τα κορίτσια, ποιο είναι το πιο δύσκολο να ερωτευτεί και μου είπαν η Νίκη για διάφορου λόγου. Και εσύ είσαι το πιο εύκολο να ερωτευτεί. Εγώ. Και εγώ το πιστεύω αυτό. Σου το ξαναείπα, ναι. Να ερωτευτώ. Απλώ πρέπει ίσω να βρεθεί τη σωστή στιγμή ο σωστό άντρα. Γι' αυτό και το είπε εξ αρχή ότι και δεν πιστεύω στον ερώτα. Τη σωστή στιγμή, εάν βρει τον σωστό άντρα. Τι πιστεύεις, αυτή είναι η σωστή στιγμή και ο σωστός άντρας για μένα. Τώρα ρωτάς εμένα, άρα... Ρωτάω εσένα, αλλά θέλω να μου απαντήσεις ειλικρινά, σαν να είμαι η αδερφή σου. Όχι, αλήθεια. Κοίτα με στα μάτια και πες, την αλήθεια. Εάν είμαι ο σωστός άντρας, τη σωστή, σωστή στιγμή. Θεωρείς την αλήθεια. Πιστεύω πως είμαι ο σωστός άντρας. Αλλά όχι τη σωστή στιγμή. Αυτό με σωστή στιγμή. Εσύ πάντα είσαι ο σωστός ο άντρας. Εσύ πάντα είσαι. Να σε ρωτήσω κάτι. Όταν βλέπετε έναν άντρα να κάθεται άνετα, να είναι. Ο αλφα μέιλ. Να είναι περήφανος που είναι άντρα. Γιατί αυτό σας κάνει να νιώθετε. Δεν μας κάνει κάτι. Απλά είναι ότι το βγάζεις, ξέρεις, προς τα έξω. Ενώ μες... Αυτό συζητούσαμε και με τον Γιώργο και γενικά. Αυτό προσπαθεί να αλλάξει. Καλά, αλλά... εντάξει. Γενικά στα είπε και σε σένα. Είπε γενικά ότι είσαι fake τα πάντα. Okay. Αυτός βάζει άτομα να αναλύσουν το Instagram μου και τα όλα αυτά. Σκέψου, του είπα και το ίδιο. Ρε, εσύ δεν θες καν. Εμένα θες. Πάθες μανία μαζί μου. Και έξω αφού μιλάει. Πάθε μανία εμμονή μαζί μου. Όχι, ούτε καν μαζί σου. Τώρα είναι σε σημείο που πάθε εμμονή μαζί μου. Ωραία. Του το είπα και το ίδιο. Γενικά μέσα σου είσαι μια ψυχούλα. Ναι. Είσαι. Καλός άνθρωπος. Πολύ. Αυτό μου έχει δείξει. Είσαι πάρα πολύ καλός. Είσαι μια ψυχούλα μέσα σου. Γιατί βγάζεις κάτι που δεν είσαι. Αυτό συζητούσαμε. Κάθε άνθρωπος έχει σκοτεινών και φωτεινών χαρακτήρα. Έχω και πολύ σκοτεινότητα μέσα μου που προσπαθώ να κρύβω. Γιατί δείχνεις κάτι που δεν είσαι. Το οποίο είναι. Μια περσόνα. Έχω αυξημένη ενέργεια, δεν είναι περσόνα. Δεν ξέρω η διαφορά της αυξημένης ενέργειας με την περσόνα. Εξήγησέ μου να καταλάβω κι εγώ που δεν και έχω. Ξέρεις τι μου αρέσει, πως μπήκα σε αυτό το παιχνίδι και δεν προσπάθησα να αλλάξω κανέναν σας. Αυτό συμφωνώ. Και είμαι ο εαυτός μου. Και είχε από τη μέρα που μπήκα όλοι τους και κάποιες φορές και εσύ προσπαθείτε να αλλάξετε τον αυθεντικό μου χαρακτήρα. Και παραξενεύω, λέω, μου λένε για περσόνα, ρε. Λες να δημιουργήσω περσόνα για να δουν τι είναι πραγματικά μια περσόνα. Θέλω να το κάνεις μια μέρα. Μια μέρα να δημιουργήσεις όντως μια περσόνα, να δούμε άμα θα το καταλάβουμε ή όχι. Δύσκολο, αλλά. Θέλω όντως για λίγα λεπτά θέλω να προσπαθήσω. Εσύ αυτό που μιλάς τώρα δεν είναι ο αυτός σου. Δεν είναι ο αυτός σου. Και τι είναι. Είναι η Σνομπαρία που μου μιλάει τώρα. Ενώ εγώ είναι ο Νίκος. Ναι, και η σωτηρία περσόνα, που είναι. Η σωτηρία είναι κρυμμένη μέσα σου. Δεν είναι η σωτηρία που μιλάει. Μου μιλάει η Σνομπαρία τώρα. Ενώ εσένα σου μιλάει ο Νίκος. Στα TikTok πάλι ο Νίκος, αλλά με πολύ ψηλή ενέργεια. Τα τελευταία σου TikTok καλά πάνε. Έτσι πως τα λες. Σε views. Όχι. Έτσι πως τα λες. Βγάζουν νόημα. Λες καλά πράγματα. Ξέρεις γιατί βγάζουν νόημα. Γιατί. Ξέρεις γιατί βγάζουν νόημα. Γιατί. Επειδή με γνώρισες. Δεν σε επειδή με γνώρισες. Γι' αυτό βγάζουν νόημα. Σου λέει τα ίδια πράγματα. Δεν λες τα ίδια πράγματα. Ο ίδιος τόνος φωνής έχω. Άλλο ίδιο τόνο. Ναι, όχι. Επειδή με γνώρισες. Δεν είναι ότι σε γνώρισα, είναι το τι λες. Προσπαθείς να προστατέψεις τη γυναίκα από τον άντρα. Πάντα αυτό προσπαθούσα να κάνω. Όχι, δεν είναι πάντα, πάντα, Νίκο. Δεν είναι πάντα. Νίκο, δεν είναι. Αλλά χαίρομαι. Πάντα. Δεν είναι πάντα. Δεν είναι πάντα. Δεν είναι πάντα. Δεν είναι πάντα. Έχεις πει και άλλα πράγματα. Πολλά πράγματα. Ποια είναι η παραδοσιακή γυναίκα για εσένα, μια γυναίκα που πραγματικά όταν γνωρίσει έναν άντρα και νιώσει κάτι για αυτό. Τον σέβεται και δεν δημιουργεί προβλήματα και χάος στο μυαλό. Ένας άντρα που έχει δουλειές, πράγματα, άγχος στη ζωή του. Η γυναίκα δεν έχει. Πολύ πιο λίγα από τη ζωή ενός άντρα. Πάρα πολύ πιο λίγα. Εσείς οι άντρες είναι όλα στρωμένα. Εμείς οι γυναίκες πρέπει να παλέψουμε γι' αυτά. Με σκόρος είναι εδώ.